περίμενε το όλο το σύστημα πάλι. Ρωτάει όμως ο Αλέξανδρος Παπαχελάς. Περίμενε. Ρωτάει ο Παπαχελάς, ρωτάει και ο Σταύρος. Το εξής. Ο Παπαχελάς καλά κάνει και ρωτάει. Του Τσίπρα δεν είσαι. Του Τσίπρα είναι λάθος μνημόνιο. Το έχω πει από την αρχή. Όλη την ευρωβουλευτική περίοδο αυτό είπα. Είναι ένα μνημόνιο που έχει. Είναι ένα μνημόνιο που έκανε τη δημοσιονομική προσαρμογή από φόρους και όχι από μεταρρυθμίσεις. Πάντως. Να φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή δεν είναι η κεντρική θέση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι κεντρική θέση. Με συγχωρείτε. Εγώ βλέπω τον κύριο Μεϊμαράκη τόσο καιρό. Αυτό τα λέει σήμερα. Τον κύριο Μεϊμαράκη τόσο καιρό να λέει ότι η χώρα μπορεί να πάει μπροστά μόνο με συνεργασία. Μόνο με συμμαχία. Ότι αυτό πρέπει το όλοι μαζί. Ξαφνικά δεν το πιστεύετε αυτό. Όχι, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή θα δούμε τον κύριο Μεϊμαράκη αύριο να λέει ξαφνικά ότι δεν χρειάζονται συμμαχίες. Ότι δεν χρειάζονται. Δεν παράγουν του ελληνικού λαού. Λέει θα πει ο κύριο Μεϊμαράκη. Δεν δέχομαι να πάω στον ελληνικού λαού. Δηλαδή το γεγονός ότι έδωσε την εντολή τη συγκεκριμένη λαό σημαίνει ότι εσεί αλλάζετε τι τάσει σα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Δεν είναι λογικό αυτό που λέτε. Κυβέρνηση, του εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία. Αυτό. Μην κάνουμε το στόχο. Δεν ξέρω, προσωπικά εμείς δεν είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτευση. Αυτό είναι αυτός ο ρόλος μας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα είστε απέναντι σε όλα. Εγώ δεν είμαι απέναντι σε όλα. Εμείς είμαστε Νέα Δημοκρατία, δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα ζητούμενο ΣΥΑ, κύριε Γεωργιάδη, κατά πόσο καλησπέρα σας. Είμαστε Νέα Δημοκρατία, δεν είμαι απέναντι σε όλα. Είπα, μπορούμε να είμαστε απέναντι. Δεν σημαίνει. Ούτε είπε ποτέ ο κ. Μεϊμαράκης ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε τους εφαρμοστικούς νόμους του Τσίπρα. Ποτέ θα κρίνουμε και θα ψηφίζουμε δηλαδή. Ναι, κύριε Κανέλη, κάτι θέλετε να πείτε. Αξία και κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας. Κατά πόσο ο κ. Μεϊμαράκης θα έχει τον πρώτο λόγο στη Νέα Δημοκρατία, η οποία ξημερώνει. Όπως κατά πόσο η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα αναλάβει την Λαϊκή Ενότητα, όπως την είδαμε να κάνει, είναι η μόνη η οποία έκανε δηλώσεις. Γιατί αμφισβήτησε κανείς τον κύριο Μεϊμαράκη. Είναι η μόνη η οποία έκανε δηλώσεις μαζί με τον αρχηγό ενός κόμματος. Όπως τη μέλη γενέστε στο ποτάμι, με συγχωρείτε, μία εισαγωγική παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Όπως τη μέλη γενέστε στο ποτάμι, θυμόμαστε ότι ο κύριος Θοδωράκης έχει προσφάτως δηλώσει στη Huffington Post συγκεκριμένα ότι σε περίπτωση που το ποσοστό του είναι κάτω από τις προηγούμενες εκλογές θα αναλάβει τις ευθύνες του. Πράγμα που σηματοδοτήθηκε ουσιαστικά από την πρώτη του παρουσία μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Θέλω να πω ότι μας ξημερώνει, επιτρέψτε μου κύριε Γεωργιάδη, μας ξημερώνει μία ανάταξη του κομματικού συστήματος συνολικά. Έχουμε να δούμε πράγματα, Φερρυπίν, από τον εκπρόσωπο του κόμματος που κάθεται δίπλα μας, το οποίο είναι καινοφανές στην ελληνική πολιτική σκηνή, αναφέρομαι στην Ένωση Κεντρών. Και βεβαίως δεν ξέρουμε καθόλου τι πρόκειται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εφ' εξής, διότι στον πρώτο δύσκολο εφαρμοστικό περιμένουν 53 και μας έχουν συνηθίσει. Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία. Επιτρέψτε να τελειώσω. Κλείνω με το εξής. Αυτά προεκλογικά, κύριε Υπουργέ, τα είπαμε για τους 53. Θέλω να τα πω εγώ. Τα μέλη του λαού τώρα, τι να κάνουμε. Κλείνω με το εξής. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Μα θέλετε δημοσιογράφος πάνω από το λαό. Τα αποφάσω όλα αυτά. Τα μέτρησα. Είπα να το παίξω λίγο Άδωνης. Και έφερα μαζί μου. Και έφερα μαζί μου κάτι από τον Φουκυδίδη περί πολέμου. Επιτρέψτε μου, κύριε Υπουργέ, επειδή θα αποχωρήσω σε λίγο και θα αντικατασταθώ. Πρέπει να παραδεχθώ, κυρία Κανέλη, ότι στην εκπομπή που κάναμε τρεις μέρες πριν από τις εκλογές είχατε. Σχεδόν, πώς να το πω, επιτρέψτε μου, γιατί σφαίρα, όταν έχεις κεραίες πραγματικά ανοιχτές, επισημάνει 2-3 πράγματα που είδαμε. Και αυτά που δεν πιάνουν οι άλλοι. Επιτρέψτε μου μόνο μια μικρή διακοπή. Ακούστε, αυτές οι εκλογές είχαν μια πρωτοτυπία. Είναι, από τη μεταπολίτευση και μετά είναι οι εκλογές που γίνανε με κλειστές τράπεζες. Με κλειστές τράπεζες υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Και όταν λέω κλειστές τράπεζες, αυτό το αποτέλεσμα. Την κουβέντα περί λαϊκών στρωμάτων που στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ, θα μου επιτρέπετε να κρατήσω πολύ μεγάλες επιφυλάξεις αφού αναλύσουμε τα αποτελέσματα. Γιατί είμαι και εγώ μέτοχος, όπως είστε και εσείς, φαντάζομαι, περισσότεροι από εδώ, ενός κειμένου 210 καθηγητών πανεπιστημίου, το οποίο κυκλοφόρησε ζητώντας να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνεπής σε αριστερή πολιτική. Λοιπόν, η εικόνα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι αντιστοιχεία θα έχει στην Ισπανία, επειδή ονειρευόμαστε και ορειωγόμαστε μια σειρά από πράγματα. Δηλαδή, εδώ είδαμε τον κύριο Παπά να αγκαλιάζεται με τον Τέρενς Κουίκ και τον κύριο Καμένο να αγκαλιάζεται με τον Τζίπρα. Δικαίως είχε μια συνεπή στήριξη της κυβέρνησης, δεν λάκησε μισός άνθρωπος στις ψηφοφορίες, στήριξε την κυβέρνηση με μια κυβερνότητα όταν χανόταν και από τα μέσα της και από τα σπλάχνα της. Κατά αυτήν την έννοια είναι εντελώς φυσικό. Το αντίστοιχο φαντάζεστε το δείτε στην Ισπανία, δηλαδή η Ποδέμος μαντίζει με τους Θειοδάδανος. Θα το δείτε πού αλλού, θα το δείτε και αυτό θα αλλάξει τον κόσμο. Άμα υπάρχει κανένα συγκεκριμένο η μετατροπή μιας αριστεράς σε μια σοσιαλδημοκρατία πουρα και μάλιστα συντηρητική. Συντηρητική, γιατί πρόκειται περί μιας σοσιαλδημοκρατικής πουρας στροφής προς τα εκεί. Με στόχο τη χειραγώγηση με τερτύπια
πραγματικής πολιτικής ικανότητας, αν σου από το μανίκι τράβαγε, ο Τσίπρας έπαιξε με τον χρόνο, την υπομονή και την απόκρυψη των επιπτώσεων. Και κατάφερε 3 στα 3. Όταν θα αρχίσουν οι επιπτώσεις, όταν θα τελέψει η υπομονή και όταν οι ανταποκρίσεις του κόσμου στις ανάγκες του θα είναι θηριώδεις, τότε θα αναρωτηθούμε αν είναι χαμένος ο Βενιζέλος σε σχέση με κάποιο άλλο κόμμα, αν είναι κερδισμένος ο Μιχαλολιάκος, σε ποιο επίπεδο είναι κερδισμένος ο Μιχαλολιάκος, σε ποιο. Η Χρυσή Αυγή και ο Τόπος σε ποιο επίπεδο είναι. Σε ποιο επίπεδο, ποια είναι η ανταπόκριση, οι τσαμπουκάδες στη Βουλή. Δηλαδή το επόμενο που θα περιμένουμε είναι εκεί που μας λέγανε γκίτ για να μας λένε τίποτα βαρύτερο. Λοιπόν, θέλω περιμένουμε να... τον επόμενο φόνο μαζί με την πολιτική ανάληψη ευθύνης και τον πολλαπλασιασμό. Όλα αυτά θέλουν μία εκτίμηση η οποία θα πηγαίνει. Κατά τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα βλέπετε λοιπόν την αντίδραση σε αυτό το αποτέλεσμα κατά μήνα που θα υπάρχει αξιολόγηση και κατά μήνα που θα σφίγγει η δουλειά. Όταν θα σφίξει λοιπόν πάρα πολύ, θα δούμε τι λένε τα πτώματα. Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Σταθάκη, δεύτερη φορά αριστερά. Και ήδη έχουν τεθεί. Λοιπόν, έχω και τον κύριο Βορύδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Βορύδη. Τώρα και Γεωργιάς και Βορύδης μαζί. Ποιος τη χάρη σας, κύριε Σταθάκη. Εξαφανισμένοι πριν. Λοιπόν, ο άνθρωπος ήταν εξαφανισμένος. Λοιπόν, αυτό είναι Mission Impossible. Έτσι που λέγαμε νωρίτερα. Θέλω να έρθω στον κύριο Σταθάκη. Έχουν ήδη. Μ' άρεσε η εισαγωγή σας το δεύτερη φορά αριστερά. Δεύτερη φορά αριστερά. Αυτό είναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, και από την αριστερή παρένθεση στην εκλογική παρένθεση επίσης. Έχω κι άλλη.